Πάμε και στην Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη, διότι η Μαρία, η συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και κάποιε ημέρε για την ένταξη τη Κύπρου στο ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει αντιδράσει, φόβου και πολλέ συζητήσει στο εσωτερικό τη Τουρκία. Ποιο είναι το κλίμα, το θεωρούν απειλή πρώτη στο ΣΕΒΑ για την επιρροή τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηρίζουν μάλιστα την κίνηση αυτή εδώ, η πολιτική ανάλυση σήμερα, ω ένα μέρο τη στρατηγική των ΗΠΑ, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα. Αυτό ακούσαμε σήμερα εδώ, το οποίο θα συνδέει Αμερική, Ευρώπη, Αιγαίο μέχρι και Ισραήλ με την Κύπρο να είναι ο συνδετικό κρίκο. Άρα βλέπουν την Τουρκία απ' έξω, θεωρούν επίσης ότι πρόκειται ακόμη και για ένα κακόβουλο σχέδιο του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πριν φύγει θέλει να δημιουργήσει, όπως λένε, χάος στο ΝΑΤΟ και το βλέπουν με λίγα λόγια ως μια συνωμοσία κατά της Τουρκίας. Αν υπάρξει τέτοιο αίτημα και αν προχωρήσει σε ένταξη η Κύπρο στο, στο, ΝΑΤΟ. Θεωρούν λοιπόν ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει βάλει στο μάτι την Τουρκία επειδή δεν τη συμπάθησε και ποτέ και θέλει η Δύση γενικότερα να απομονώσουν την Τουρκία από το δυτικό μπλοκ. Αλλά βέβαια να πούμε και το άλλο ότι οι περισσότεροι εδώ λένε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να δώσει ποτέ το ναι παρά τα δελεαστικά ανταλλάγματα που ακούγονται ότι θα προσφέρουν στην Άγκυρα, ότι δηλαδή μπορεί να την εντάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος Και μάλιστα λένε ότι θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος του Ερντογάν αν δεχθεί το οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Επί, ε, να πω βέβαια ότι σήμερα είχαμε μία τοποθέτηση του Τούρκου Υπουργού Άμυνα. Mm -hmm. Δεν αναφερόταν βέβαια σε αυτό το σενάριο τη ένταξη τη Κύπρου στο ΝΑΤΟ, αλλά προκάλεσε αίσθηση με αυτά που υπονόησε για την Κύπρο. Υπον, υπενθύμησε ή, μάλλον να το πω καλύτερα, προειδοποίησε Εύα mm -hmm. ότι η Τουρκία στην Κύπρο είναι εγκύτρια χώρα. Ε, και αναφερόταν στο στρατιωτικό εξοπλισμό του νησιού από τι ΗΠΑ και τη Δύση γενικότερα, λόγω του Ισραήλ. Είπε λοιπόν ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τα σε εξελίξεις αυτές και υπονόησε ακόμη και στρατιωτική επέμβαση στο νησί λέγοντας ότι εμείς είμαστε οι εγγύητες και βλέπουμε με ανησυχία όλα και αυτά εδώ που γίνονται. καταλαβαίνουμε ακριβώς πόσο mm -hmm. μεγάλη είναι η ανησυχία της Τουρκίας για αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει η Μαρία σωστή. Ζαχαράκη. Να σε ευχαριστήσουμε mm -hmm. πολύ.